Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου και σας καλωσορίζω σε ένα οδηγητικό βίντεο στο κανάλι μας εδώ στο YouTube. Βλέπετε και το like, το ψυχοεκπαιδευτικό μας σκυλί στο πίσω μέρος. Λοιπόν, φτιάχνω αυτό το βίντεο γιατί μένω έκπληκτη. Καλά, στο καλό χωριό Ορεινής μένω, ένα χωριό στην Ορεινή περιοχή Λευκοσίας, αλλά μένω έκπληκτη. Επειδή χθες, Πέμπτη, λάνσαρε το Netflix την τελευταία σεζόν της σειράς Sex Education και εντελώς συμπτωματικά, δεν το γνώριζα πραγματικά, λανσάραμε και εμείς το podcast μας, τη νέα σειρά επεισοδίων με τίτλο The Sex Ed Series, δηλαδή η σειρά σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Εν τω μεταξύ, αυτές τις μέρες ήμουνα κάτω από πολύ ισχυρή πίεση χρόνου, επειδή έπρεπε να παραδώσω το τελικό κείμενο του βιβλίου στον εκδοτικό οίκο. Το πήρα από την επιμελήτρια και πρέπει να το ξαναδιαβάσω προσεκτικά. Το ξαναδιάβασα όλο, ένα σας λέω. Σήμερα, Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023, πήγαμε για ύπνο στις 5.30 το πρωί και ξυπνήσαμε στις 11.30. Λοιπόν, δεν πρέπει να το τελειώσω, να το στείλω, Λάκη, για να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης του βιβλίου. Λοιπόν, παρόλο που ήμουνα σε όλη αυτή τη χρονική πίεση, επειδή το είχα υποσχεθεί και όπως το έχετε προσέξει φαντάζομαι ήδη όσοι είστε καιρό στο κανάλι, άμα υπόσχομαι κάτι το κάνω, έχω αυτό το καλό ότι τηρώ τον λόγο μου. Επειδή υποσχέθηκα ότι θα ξεκινήσουμε τη σειρά σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, The Sex Ed Series, για αυτό τον λόγο και κάθισα την Τετάρτη τουλάχιστον 6-7 ώρες, γιατί το μοντάζ παίρνει πάρα πολύ ώρα για ένα επεισόδιο του podcast, και έφτιαξα το πρώτο επεισόδιο σεξουαλικής ψυχοσυναισθηματικής διαπαιδαγώγησης και μένω έκπληκτη, γιατί έχει μεν αρκετές θεάσεις, δηλαδή έχει 6.500 θεάσεις αυτή τη στιγμή που φτιάχνω αυτό το βίντεο. Εντάξει, έχει μόνο 545 likes, πόσα έχει, εντάξει τα likes, το καταλαβαίνω, ούτε εγώ σας λέω να κάνετε like, ούτε εσείς θυμάστε, δεν είναι τίποτα αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι έχει πολύ λιγότερα σχόλια αυτό το επεισόδιο από οποιοδήποτε άλλο θέμα έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Πού σημαίνει ότι, παρόλο που το είδαν 6.000 άνθρωποι ή θεάθηκε το βίντεο 6.000 φορές, πολύ λίγοι άνθρωποι, να χρησιμοποιήσω το ρήμα, τόλμησαν να σχολιάσουν κάτω από το βίντεο. Και αυτό ακριβώς δεν το περίμενα. Από τον κόσμο στο κανάλι εννοώ. Όσοι με παρακολουθείτε και στα social, θα έχετε δει ότι τελευταίως έχω γίνει τεμπελίτσα και δεν ποστάρω τα βίντεο στα social και στο Instagram μόνο άμα υπάρχει κάποιος ο οποίος συμμετέχει στο βίντεο, θα το ποστάρω για να προωθήσω τον άνθρωπο που μας έχει τιμήσει με την παρουσία του. Ενώ δεν ποστάρω πλέον βίντεο καθημερινά όπως έκανα πριν, δεν βρίσκω το χρόνο. Προτιμώ να αφιερώσω το χρόνο για να τα κάνω παρά για να τα ποστάρω. Και εννοείται ότι είστε ελεύθεροι, όποιοι από εσάς θέλετε, οποιοδήποτε από τα βίντεο, να τα ποστάρετε στα κοινωνικά σας δίκτυα. Τα βίντεο είναι δημόσια στο YouTube. Άρα δεν χρειάζεται, γιατί κάποιες φορές με ρωτάτε, μπορώ να το μοιραστώ? Βεβαίως και μπορείς να το μοιραστείς. Γι' αυτό το σκοπό το έχουμε φτιάξει, για να το μοιραστείς. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μου έκανε εντύπωση. Θα χρησιμοποιήσω τον όρο αλγινή εντύπωση, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ δραματικός. Μου έκανε εντύπωση όμως ότι πολύ λίγοι άνθρωποι σχολίασαν στο βίντεο. Επίσης, σε ένα live που κάναμε πρόσφατα, θυμάμαι πιο απ' όλα, νομίζω ότι είναι ένα live που κάναμε για να γελάσουμε λίγο και να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά, νομίζω πρέπει να είναι το τελευταίο live, που αναφέρθηκα σε κάποια θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και σεξουαλικής υγείας, έγραφαν στα σχόλια μερικές, δεν μπορώ, μην τα λες αυτά, δεν μπορώ να ακούω. Λοιπόν, παιδιά, το σεξ είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Με τον ίδιο τρόπο που δεν έχετε πρόβλημα να μιλάμε, για παράδειγμα, για μια άλλη σωματική λειτουργία, ξέρω εγώ, όπως τη σωματική λειτουργία της αναπνοής ή τη σωματική λειτουργία της πρόσληψης τροφής ή της χώνευσης τροφής, όπως άλλα πράγματα
για τα οποία μιλάμε συχνά εδώ στο αυτό το κανάλι, δεν μας σοκάρουν και δεν μας κάνουν να πούμε τι είναι αυτό που λέει. Εντάξει, μερικά μας σοκάρουν κάποιους. Διάμα αρχίζω και λέω ότι υπάρχουν τοξικοί γονείς και μητέρες νάρκηση και λοιπά, οι πατεράδες νάρκηση, κάποιοι σοκάρονται ακόμη, αλλά χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, να αποενοχοποιήσουμε το σεξ και να το δούμε όπως πραγματικά είναι, μία φυσική ανθρώπινη λειτουργία. Φτιάχνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω έτσι να σας εξηγήσω για ποιο σκοπό κάνω τη σειρά σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο podcast. Ήδη έχουμε ξεκινήσει ένα playlist εδώ και μερικούς μήνες, το οποίο έχει τίτλο «Ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση», αν δεν κάνω λάθος. Και τα επεισόδια του podcast τα βάζω και σε αυτό το playlist. Όμως θέλω να σας πω το εξής. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε σε σχέση με τη λειτουργικότητα του σώματός μας, τα οποία άμα τα μάθουμε θα έχουμε μία καλύτερη ζωή, μία καλύτερη σεξουαλική ζωή, όλοι μας. Είτε είμαστε ζευγαρωμένοι, είτε τέλος πάντων μέσα σε μία σχέση με έναν σημαντικό άλλο με τον οποίο κάνουμε σεξ, είτε είμαστε μόνοι. Ναι, γιατί το διάβασα και αυτό χθες κάτω από το βίντεο σε ένα σχόλιο, ότι λέει κάποιος που πολύ γνωστός, ειδικός, δεν ξέρω ποιος, ούτε θέλω να μάθω, λέει ότι ο αυτοερωτισμός ή η αυτοικανοποίηση είναι κάτι το οποίο δικαιολογείται μόνο στα πλαίσια της εφηβείας και ότι αν γίνεται σε μια ηλικία πιο μεγάλη, ξέρω εγώ, αν είσαι ενήλικας και αυτοικανοποίηση, αυτό είναι, ξέρω εγώ, είτε λανθασμένο είτε επιβλαβές, δεν ξέρω ακριβώς, δεν έχω ακούσει τον άνθρωπο αυτό να το λέει, το διάβασα κάτω από σχόλιο. Λοιπόν, όπως έχω πει και στο επεισόδιο στο podcast, το πρώτο, όπως θα εξηγήσω και σε επόμενα επεισόδια, ο αυτοερωτισμός ή η αυτοικανοποίηση, Λάκη μου σε παρακαλώ πολύ, ή ο αυνανισμός αποτελούν σεξουαλική πράξη. Ακριβώς γιατί το σώμα ενός ανθρώπου όταν αυτοικανοποιείται λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργεί όταν κάνει σεξ παρέα με έναν άλλον άνθρωπο. Λέω παρέα με έναν άλλον άνθρωπο γιατί στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι άνθρωποι κάνουν σεξ σε διάδες. Υπάρχουν και κάποιοι πιο προχώου και κάποιοι πιο τολμηροί που κάνουν σεξ σε μεγαλύτερες ομάδες ανθρώπων. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό στο podcast. Υπάρχουν πάρα πολύ κίνδυνη συναισθηματική ψυχική κίνδυνη, αλλά και κίνδυνη μετάδοσης σεξουαλικώς μεταδεδομένων νοσημάτων από το ομαδικό σεξ. Ο καθένας θα κάνει ό,τι νομίζει, ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Εγώ οφείλω, όταν θα μιλήσω για αυτό το θέμα, να πω τους ενδιασμούς που έχω ως ψυχολόγος σε σχέση με την ψυχική συναισθηματική χρησιμότητα ή επικινδυνότητα που έχει το ομαδικό σεξ, δηλαδή το σεξ με τρεις ανθρώπους, με τέσσερις κλπ. Λοιπόν, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων όμως κάνουν σεξ σε διάδες. Λοιπόν, είτε είσαι σε σχέση μακροχρόνια, είτε είσαι μόνος σου, εξακολουθείς να έχεις τη σεξουαλική λειτουργία στο σώμα σου. Δεν πατάμε κάποιο κουμπί και όταν μείνουμε χωρίς σεξουαλικό ερωτικό σύντροφο αυτόματα σταματάμε να έχουμε σεξουαλικές ορμές, σεξουαλικές επιθυμίες και σταματά το σώμα μας να έχει αυτή τη φυσιολογική λειτουργία. Θα σας πω κάτι, ότι ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι συνειδητά δεν αυτοικανοποιούνται λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων, για παράδειγμα, ακόμη και οι μοναχοί στα μοναστήρια, οι οποίοι προσπαθούν πολύ συνειδητά, όσοι από αυτούς είναι σωστοί, ενώ είναι υπεύθυνοι, ακολουθούν αυτά που πρεσβεύουν κατά γράμμα. Και δεν έχουν, προσπαθούν να μην έχουν σεξουαλικές σκέψεις, προσπαθούν να μην σκέφτονται το σεξ και οπωσδήποτε δεν προβαίνουν σε αυτοικανοποίηση. Ακόμη και αυτοί, κατά τη διάρκεια του ύπνου τους, έχουν involuntary orgasms. Δηλαδή, βλέπουν σεξουαλικά όνειρα και έχουν οργασμούς
οι οποίοι γίνονται χωρίς τη θέλησή τους κατά τη διάρκεια του ύπνου, γιατί ακριβώς το σώμα τους εξακολουθεί να έχει τη φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία και αν οι ήδη δεν αυτοικανοποιηθούν, αν οι ήδη δεν κάνουν σεξ με έναν άλλο άνθρωπο, κάνει από μόνο του σεξ το σώμα τους κατά τη διάρκεια του ύπνου. Άρα, αφορά όλους μας το σεξ. Δεν αφορά μόνο όσους είναι ζευγαρωμένοι, δεν αφορά μόνο όσους έχουν τακτική σεξουαλική ζωή, αφορά και αυτούς που είναι μόνοι τους. Και χρειάζεται να μάθουμε πράγματα για τη λειτουργικότητα του σώματος μας, ούτως ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή τη λειτουργία, να διαχειριστούμε τα συναισθήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια αυτή της λειτουργίας, πριν από αυτή τη λειτουργία, μετά από αυτή τη λειτουργία, και να έχουμε καλή γνώση του σώματός μας. Η γνώση είναι δύναμη. Και επίσης, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο φυσικοί και πιο αγαπητικοί προς το σώμα μας και πιο φροντιστικοί προς το σώμα μας. Δεν θέλετε, για παράδειγμα, να γνωρίζετε ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος να τρώμε, ούτως ώστε να έχουμε ένα υγιές σώμα, ή δεν θέλετε να μάθετε με ποιο τρόπο πρέπει να προσέχουμε την ένδυση μας, την υπόδυση μας, για να μην κάνουμε, ξέρω εγώ, ζημιά στα πόδια μας από πολύ στενά παπούτσια, στενάχωρα, ή να μην φοράμε ρούχα τα οποία μας σφίγγουν και μπορεί να μας δημιουργήσουν ζητήματα. Λέω τώρα βλακίες. Έχεις σώμα. Από τη στιγμή που έχεις σώμα, από τη στιγμή που έχεις σεξουαλικά όργανα, από τη στιγμή που έχεις σεξουαλική λειτουργία, έστω και αν δεν κάνεις σεξ, σε αφορά το σεξ. Ναι. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι άνθρωποι που βρίσκονται σε γάμους και μακροχρονίες σχέσεις αντιμετωπίζουν διαφορετικές δυσκολίες σε σχέση με το σεξ από ότι άνθρωποι που είναι μονήρης. Single, μονήρης είναι στα ελληνικά. Όσον αφορά στα παντρεμένα ζευγάρια, και θα το δουλέψουμε αυτό στα επεισόδια του podcast τα επόμενα, αυτό που παρατηρείται συχνά είναι η απώλεια του ενθουσιασμού και η απώλεια της έντονης ερωτικής σεξουαλικής έλξης, η οποία προκύπτει φυσιολογικά λόγω του γεγονότος ότι το σεξ, ακούστε, είναι μια πρωτόγονη σωματική λειτουργία και είναι προγραμματισμένη από το σώμα μας για να λειτουργήσει σε ένα πλαίσιο μεταξύ 3 και 9 μηνών. Δηλαδή, ορμονικά, το σώμα μας υποστηρίζει να κάνουμε σεξ με έναν άλλον άνθρωπο συγκεκριμένο για 3 μέχρι 9 μήνες. Μετά το πέρας των 9 μηνών, οπωσδήποτε δεν συστήνω να χωρίζει ένα ζευγάρι, γιατί όταν δημιουργείται ένα ζευγάρι, οι άνθρωποι χτίζουν πολύ περισσότερα πράγματα μέσα στη σχέση τους πέρα από το σεξ. Και όταν ένα ζευγάρι χτίζεται πάνω σε γερές υγιείς βάσεις και αρχίζουν να αναπτύσσουν την επικοινωνία και την αυθεντική αγάπη, είναι κρίμα να διαλύσουν τη σχέση τους επειδή μετά τους πρώτους 9 μήνες, εάν συγκατοικούν ή αν βρίσκονται καθημερινά μαζί, πλέον δεν έχουν αυθόρμητα όρεξη για σεξ. Και για αυτά τα ζευγάρια έχουμε πράγματα να πούμε. Γιατί υπάρχουν τρόποι ένα ζευγάρι να ανανεώσει τη σεξουαλική και ερωτική του ζωή, να ανανεώσει τη σεξουαλική του επιθυμία. Θα πω ενδεικτικά ότι χρειάζεται, ακούστε το, ναι, να προγραμματίζει ένα ζευγάρι το σεξ. Ναι. Στο αντίστοιχο επεισόδιο θα το αναλύσω αυτό το πράγμα. Κάθισα και διάβασα πάρα πολύ. Το αντίστοιχο κεφάλαιο στο βιβλίο για το σεξ είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο του βιβλίου, αριθμεί 20.000 λέξεις ο όγκος του, και συνεχίζω να διαβάζω γιατί θέλω και εγώ να μάθω, παρόλο που είμαι μόνη μου. Είμαι μόνη μου. Είναι πάρα πολύ αστείο. Σας έλεγα και στο live και κάποιοι είπατε, μην τα λες αυτά. Σας έλεγα και στο live ότι το 2023 είναι μια ασεξουαλική χρονιά για μένα. Α, θα μιλήσουμε και για την ασεξουαλικότητα. Ήδη μιλήσαμε στο χθεσινό επεισόδιο ότι κάποιοι άνθρωποι όντως δεν έχουν σεξουαλικές επιθυμίες, όντως δεν έχουν λίπητο, και αυτό δεν είναι κάτι κακό. Συμβαίνει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, άρα αυτό που είπα ότι αφορά όλους μας το σεξ, αφορά το 99,1% του πληθυσμού, το 99% του πληθυσμού οι οποίοι δεν είναι ασεξουαλικοί. Γιατί υπάρχει περίπου 1% του πληθυσμού οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως ασεξουαλικοί
Υπάρχει το AVEN, Asexuality Visibility Network. Είναι μια μεγάλη διαδικτυακή κοινότητα όπου οι άνθρωποι αυτοί περιγράφουν. Μέσα σε αυτή την κοινότητα έχουν μια πολύ συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Στο βιβλίο έχω και την ιστοσελίδα μέσα. Που μπορείτε να το ψάξετε, κάνετε Google Search AVEN, Asexuality Visibility Network. Οι οποίοι έχουν και forums, έχουν διάφορα άρθρα, έχουν ειδικούς που ασχολούνται με το θέμα και οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ασεξουαλικότητα είναι ένας διαφορετικός ερωτικός προσανατολισμός, ο οποίος αφορά σε ανθρώπους που δεν έχουν ιδιαίτερη όρεξη και επιθυμία γύρω από το σεξ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχουν ρομαντικό ενδιαφέρον και να θέλουν να δημιουργήσουν σχέσεις. Και όταν θα μιλήσουμε για την ασεξουαλικότητα αυτή καθ' αυτή, θα μιλήσουμε και για το πρόβλημα που μπορεί να συμβεί αν ένας άνθρωπος που είναι ασεξουαλικός προχωρήσει στο να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση ή να συνάψει γάμο με έναν άνθρωπο που δεν είναι ασεξουαλικός. Επίσης, στο δεύτερο επεισόδιο του podcast θα μιλήσουμε για τη λίμπιντο. Και τι σημαίνει λίμπιντο και ποια είναι τα επίπεδα της λίμπιντος στους ανθρώπους και πώς γίνεται ένα καλό τέριασμα μεταξύ ανθρώπων με βάση τη λίμπιντό τους. Η λίμπιντο είναι η πρωτόγονη σεξουαλική ορμή, την οποία αν ένας άνθρωπος δεν είναι ασεξουαλικός, τι βιώνει. Εγώ θα έλεγα ότι αν κάποιος που ακούει αυτό το επεισόδιο ταυτιστεί ή το έχει κάνει και πριν να ακούσει εμένα, αυτό το επεισόδιο, αυτό το βίντεο, και νιώθει ότι είναι ασεξουαλικός, θα του έλεγα και συγχαρητήρια, γιατί γλιτώνει από μια μεγάλη ταλαιπωρία. Ενώ δεν είναι κάτι κακό. Είναι κάτι κακό. Οτιδήποτε δεν μας αφορά, δεν μας ταλαιπωρεί κιόλας. Εντάξει. Αλλά λέμε 99% του γενικού πληθυσμού έχουν κάποια μορφή λίμπιντο. Ενώ η ασεξουαλικότητα ορίζεται ως απουσία λίμπιντο, ως απουσία σεξουαλικής επιθυμίας, αυτής καθ' αυτής. Λοιπόν, θέλω να τα βλέπετε αυτά τα επεισόδια. Δεν θα σας κάνω παράπονο που δεν βάζετε σχόλια, καταλαβαίνω. Παρόλο που ήδη έχω φωτογραφίσει 3 σχόλια για να τα χρησιμοποιήσω ως ανατροφοδότηση για επόμενα επεισόδια, θέλω να σας πω με όλη μου την αγάπη ότι είναι καιρός να σταματήσουμε να είμαστε τόσο πολύ επηρεασμένοι από τον πουριτανισμό, ο οποίος στην ελληνική κοινωνία εισήχθηκε από τη θρησκεία. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι μπορεί να συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι να μην είναι θρήσκοι και μπορεί ακόμη να δηλώνουν και άθεοι, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν πουριτανικό συντηρητισμό και δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό έρχεται και έχει καταβολή από τη θρησκεία. Όταν λέω να μην είμαστε πουριτανοί και να μην είμαστε συντηρητικοί, δεν εννοώ να αλλάξουμε καθιονδήποτε τρόπο το πώς ζούμε τη ζωή μας. Εννοώ να σταματήσουμε να νιώθουμε ενοχές σε σχέση με τη σεξουαλικότητα μας, να νιώθουμε ντροπή σε σχέση με τη σεξουαλικότητα μας και επίσης να κατακρίνουμε άλλους ανθρώπους για τη σεξουαλική του ζωή ή την απουσία σεξουαλικής ζωής. Γιατί ένα πολύ ατυχές σχόλιο είναι να λέει κάποιος αυτός ο άνθρωπος έχει νεύρα επειδή είναι αγάμητος. Πολύ κακό, πολύ ατυχές σχόλιο, εξαιρετικά ατυχές σχόλιο. Και αν ένας άνθρωπος έχει μια υγιή σεξουαλική ζωή και όταν είναι μονήρης και έχει μια υγιή σεξουαλικότητα, ούτε νεύρα θα έχει, ούτε θυμό, ούτε τίποτα. Μην σας πω, θα είναι και πιο ήσυχος, γιατί η σεξουαλική του ζωή θα εξαρτάται μόνο από τον ίδιο και όχι από άλλους ανθρώπους, οι οποίοι άνθρωποι δεν είναι τόσο αξιόπιστοι οι άλλοι άνθρωποι όσο είναι ο εαυτός μας ή κάποια μηχανήματα, τέλος πάντων. Θα μιλήσουμε, ναι, και για τα σεξουαλικά βοηθήματα στη διάρκεια αυτών των επεισόδιων. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Συμφωνείτε μαζί μου να καταπολεμήσουμε την ντροπή? Και αν κάποιοι από εσάς που είστε γονείς έχετε σοκαριστεί που είπα χθες, δεν μου έχει κάνει κανένας τέτοιο σχόλιο, απλώς λέω, μπορεί κάποιος να το κάνει και επειδή είμαι και λίγο φοβιστική να μην μου το είπε, να κάνει τις σκέψεις στο μυαλό του και να μην μοιραστεί. Αν κάποιοι από εσάς έχετε σοκαριστεί για το περιεχόμενο των επεισοδίων του podcast και το γεγονός ότι λέω ότι κάνουν και για εφήβους, ξεσοκαριστείτε. Γιατί δεν σημαίνει ότι τα παιδιά τα οποία έχουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ξεκινούν πιο νωρίς τη σεξουαλική τους ζωή. Αντιθέτως, τα παιδιά που δεν δέχονται σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι πολύ πιο πιθανό να ξεκινήσουν νωρίτερα τη σεξουαλική τους ζωή από τα παιδιά που δέχονται σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και μάλιστα να χρησιμοποιούν
επικίνδυνες και επιβλαβείς πρακτικές στη σεξουαλική τους ζωή και που να τους βάζουν σε κίνδυνο για μετάδοση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, να τους βάζουν σε κίνδυνο για απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες και όλα τα παρελκόμενα που έχει για τα πρόσωπα που εμπλέκονται μια απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη, ή και ακόμη και σε κίνδυνο να έχουν μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι κακοποιητικός. Άρα μην τρομάζετε να παρακολουθήσουν τα παιδιά σας αυτά τα βίντεο. Μην τρομάζετε. Εάν φοβάστε ότι αν παρακολουθήσει κάποιος αυτά τα βίντεο, το παιδί θα αποκτήσει, ξέρω εγώ, γνώσεις που θα το βλάψουν, καμία σχέση. Το παιδί θα αποκτήσει γνώσεις που θα το προστατεύσουν. Αυτά είχα να πω.